Τον αποκλεισμό όλων των αγροτεμαχίων και εκτροφών που λαμβάνουν ενίσχυση βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας από τις πληρωμές του νέου πρασινίσματος και των αγροπεριβαλλοντικών δράσεων προβλέπει το στρατηγικό σχέδιο της ελληνικής κοινής αγροτικής πολιτικής. Δηλαδή, την τρέχουσα προγραμματική περίοδο το πρασίνισμα το λάμβαναν κανονικά όσοι είχαν δικαιώματα ανεξαρτήτως αν είχαν ενταχθεί σε πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Από του χρόνου όμως και σε συνδυασμό με τη μείωση στα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης, του 22% δηλαδή από το 2023 στην επιδότηση, οι δικαιούχοι του πριν βιολογικών θα δουν σημαντικά μειωμένες τις άμεσες ενισχύσεις τους. Δεν αλλάξει εκεί κάτι. Η παραγωγή που έχουν ενταχθεί στη βιολογική γεωργία θα χάσουν το πρασίνισμα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Μιλάμε για προγράμματα. Χτυπάει το ένα πάνω στο άλλο, δηλαδή εφόσον ο παραγωγός έρχεται και παίρνει τη βασική ενίσχυση, όλα τα υπόλοιπα έρχονται ποσοστό πάνω στη βασική ενίσχυση. Εκεί λοιπόν, εφόσον ο παραγωγός έχει ενταχθεί και έχει περάσει τη βιολογική γεωργία, αποκλείεται από το πρασίνισμα. Δηλαδή θα του έρθει μια ή άλλη. Δεν μπορώ λοιπόν να καταλάβω ούτε τη λογική τους, ούτε ποιοι τα σκέφτηκαν αυτά τα σενάρια, ώστε ο παραγωγός καθημερινά. Γιατί δεν μπορώ να το πω αλλιώς, καθημερινά να χάνει χρήματα από αυτά τα λιγοστά χρήματα, τουλάχιστον εδώ κάτω στην Κρήτη, που παίρνει. Ο αντιπρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Κρήτης, Μιχάλης Καμπιτάκης, εξηγεί με παραδείγματα πόσο η νέα ΚΑΠ 2023-2027 θα μειώσει την επιδότηση. Κάποιος δηλαδή που είχε 30 στρέμματα αμπέλι, που έπαιρνε 9.000 ευρώ το 2014, αυτή τη στιγμή βάσει και με τη νέα ΚΑΠ, θα μειωθεί, θα πάει στα 40 ευρώ το στρέμμα και θα παίρνει 1.200 ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η επιδότηση δεν θα φτάσει τον παραγωγό να πληρώσει ούτε την ασφαλιστική εισφορά στον ΕΛΓΑ. Δηλαδή είναι εντελώς εξευτελιστικό το νούμερο. Πλέον δεν χρειάζεται δηλαδή η αμπελουργή και η ελαιοπαραγωγή να μιλάνε για επιδοτήσεις. Τι θα δούμε τα επόμενα χρόνια, εφόσον δεν έχουμε αυτές τις τιμές του λαδιού, που δεν θα τις έχουμε, διότι συγκυριακά έχουμε τις τιμές αυτές φέτο, θα δούμε δυστυχώς εγκατάλειψη στην Ήπαιθρο, εάν δεν γίνει κάτι. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, με τα πριμ του πρασινίσματος, η Κρήτη είναι ρηγμένη σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα τη νέα προγραμματική περίοδο, με τους αγροτοσυνδικαλιστές να ζητούν από το κράτος να καλύψει το κενό, αφού οι συζητήσεις στην Ευρώπη του προηγούμενου διαστήματος έπεσαν στο κενό. Έχουν οδηγηθεί σε άλλες περιοχές της χώρας και δεν μπορούν να καταλάβουν αυτοί που προγραμματίζουν, αυτοί που φέρνουν κάθε φορά την προγραμματική, τη νέα προγραμματική περίοδο, ότι και εμείς εδώ αγροτικές μονάδες είμαστε. Δηλαδή, άσχετα αν κάποιος στην υπηρετική χώρα καλλιεργεί 500 στρέμματα ή εδώ καλλιεργεί 30, ο ένας ζει με τα 30, ο άλλος ζει με τα 500. Δεν γίνεται λοιπόν ο ένας να παίρνει 25 ή 30 χιλιάδες ευρώ επιδότηση και ο άλλος εδώ κάτω να παίρνει 1.500 ή 2.000 ευρώ, που δεν τα υπολογίζει στα ΦΥΠΑ καθόλου.